χειμώνας ήταν κατά γενική ομολογία ένας από τους πιο δύσκολους χειμώνες των 30 τελευταίων ετών. Το χιόνι που άρχισε να πέφτει στις 15 Δεκεμβρίου και εξακολουθεί να πέφτει ακόμα και μέχρι σήμερα που φτάνουμε στο τέλος Μαρτίου, είναι τόσο που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του χιονοδρομικού κέντρου για ολόκληρο το Μάιο. Του χιονοδρομικού κέντρου που κατά γενική ομολογία η φετινή του λειτουργία ήταν από κάθε πλευρά άψογη. Η καθαρή, παρά τις καθημερινές χιονοπτώσεις δρόμοι, ή χωρίς προβλήματα λειτουργία των περισσότερων αναβατήρων και οι υπερφιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων ήταν αυτά που χαρακτήρισαν την φετινή χρονιά λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού σαν... Πόσο σκληρή δουλειά είναι αυτή! Πόσο σκληρή είναι όταν οι συνθήκες είναι καλές, τότε είναι όλα πάνε με λιγάλα. Άμα έχει ο Μίγκ, τι κάνεις. Πόσο σκληρή είναι αυτή η δουλειά, ρε Μιτσό? Σκληρή, εντάξει, οι συνθήκες είναι αυτές που την κάνουν σκληρή, γιατί τις περισσότερες φορές αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε νύχτα, επειδή την ημέρα πρέπει να είναι έτοιμο για να κάνει ο κόσμος σκι. Αναγκαζόμαστε πολλές φορές νύχτα, εδώ πάνω μόνοι μας, να παλεύουμε, να φέρουμε το χιόνι στα ίσια, να ξεχιονίσουμε τους σταθμούς, τις διαδρομές, τις πίστες, κατ' επέκταση, και το βουνό να έρθει στα ίσια, το έτσι ώστε ο χιονοδρόμος να το απολαύσει. Τώρα, σκληρότητα, σκληρή δουλειά είναι, γιατί πρέπει να είσαι σε εγρήγορση. Μάτια, αυτιά, τα πάντα, να δουλεύει το μηχάνημά σου, να μην έχει βλάβες. Αυτή είναι η ζωή του χειριστή στα χιονοδρομικά. Για πες μου για τους υπόλοιπους, ποιοι είναι αυτοί? Ο Θωμάς ο Θανασούλης, ο Μανώλης ο οικονόμου, ο Τάκης ο κοιτέας και ο Κωστής ο πλατιάς. Όλοι μαζί αυτοί προσπαθούμε, 5 άτομα είμαστε, θα μπορούσε να είμαστε περισσότεροι να βοηθήσουμε εδώ, γιατί το βουνό είναι μεγάλο, είναι πολλά τα στρέμματα και θέλει πολλή δουλειά για να μπορέσει να είναι έτοιμο μετά από μια χιονόπτωση, μετά από ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Πάντως φέτο μπορεί να πει κανείς ότι πήρατε άριστα, έτσι? Έτσι θέλω να πιστεύω. Τωμά, μ' ακούς τώρα, μ' ακούς? Έλα, Μητσό. Όχι, σπάσει ένα μαρκούτσι μπροστά, πάω κάτω. Είσαι σπαστή για πες μου, το άλλο? Ναι, το άλλο, από δεξιά. Εσύ από το σέλικι δουλειά έχεις εδώ? Από τα πηγάδια, με μπερδεύεις, εγώ είμαι πηγαδιώτης. Από την Κάουσα. Από τα Οσιάς εξ ολοκλήρου. Όλα καλά. Ha ha ha.